Ονομάζομαι Ντέιμιαν, είμαι 24 χρονών και κατάγομαι από την Κέρκυρα. Έφυγα από την Κέρκυρα στα 17 μου και πήγα στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσω στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, χημικός μηχανικός. Όταν σπούδαζα, δεν έκανα φοιτητική ζωή όπως έκαναν όλοι μου οι φίλοι και η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα με το ζόρι μου έφταναν για να πάρω φαγητό. Είχα βαρεθεί να κάνω δουλειές του ποδαριού, ήθελα μια δραστική αλλαγή. Βέβαια, μέχρι πριν ένα μισή χρόνο η μάνα μου είχε κόλλημα να πάρω το πτυχίο, απλά να το έχω. Της λέω, μάνα, δεν υπάρχει για περίπτωση, δεν είμαι εγώ για πτυχία, εγώ έχω να κάνω άλλη ζωή. Μέτριο δεν πίνω ούτε τον καφέ μου. Φύγαμε. Καλώς τον. Γεια σας. Ποιος είσαι? Τι κάνετε? Είμαι ο Ντέιμιαν, είμαι 24 χρονών, από την Κέρκυρα. Ντέιμιαν. Το επώνυμο? Προσαλέντης. Ωραίο. Τραγουδιστικό. Είναι βασικά ενετικό επώνυμο. Ναι. Η οικογένειά μου ήταν μία από τις βασιλικές οικογένειες στο Λίμπρο Ντόρο της Κέρκυρας. Άστο καλό. Έλα. Ναι, έχουμε και κόσιμο. Τι ωραία. Έλα, είσαι blue blood. Δεν ξέρω, δεν το έχω κόψει. Το εικόσιμο πώς είναι? Είναι σαν μια ασπίδα και έχει στη μέση ένα λιοντάρι και ένα πύργο. Οκ. Κόσιμο, βέβαια. Και με τι ασχολείσαι? Πύργο έχεις, παιδί μου? Δεν έχω πύργο ακόμα, αλλά πολύ σύντομα θα γίνει κι αυτό. Α, ναι. Μπράβο. Έχεις στόχο εσύ, μπράβο. Είμαι επαγγελματίας ταξιδιώτης. Ξαναπέστο μου αυτό, δηλαδή. Ταξιδεύω και πληρώνουμε. Κάνω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο. Ποιος σε πληρώνει για να το κάνεις αυτό? Όχι, κάτι κάνω λάθος, παιδιά ζωή. Λοιπόν, έχω δική μου εταιρεία στην Αμερική. Είναι διαφημιστική εταιρεία. Και ασχολείται πάνω στη βιντεογραφία, στους τομείς του luxury living, του ταξιδιού, της εστίασης, της μόδας. Τουρισμός. Ναι, όλα αυτά τα κομμάτια. Luxury living. Και ουσιαστικά ταξιδεύουμε με τον προσωπικό μου βιντεογράφο τον πλανήτη, κλείνουμε πελάτες και κάνουμε βίντεο και φωτογραφίσεις. Μπράβο. Έλα. Και έχεις πολλούς followers? Εντάξει, όχι πάρα πολλούς. Σχεδόν 300.000 τώρα. Και δεν είναι πάρα πολύ αυτή? Εγώ στοχεύω για το εκατομμύριο, πρέπει να το πετύχω. Θα το φτάσει, αγάπη μου, γλυκιά. Μπράβο σου, πάντως. Πόσο χρόνο θέλει για το εκατομμύριο, πόσο κόβει? Ένα χρόνο, δύο. Μέχρι το τέλο του 2020, άνω. Εντάξει, θα το έχει. Αυτή η δουλειά είναι που βγάζει χρήματα? Το ταξίδι. Ναι, όλο αυτό που κάνει. Να σα πω, το κάνω πιο πολύ γιατί το λατρεύω. Μ' αρέσουν τα ταξίδια, επειδή τα στερήθηκα. Καλά, σε ποιον δεν αρέσουν. Αλλά ειδικά σε μένα, γιατί τα έχω στερηθεί στη ζωή μου. Μεγάλωσα σε πολύ φτωχή οικογένεια. Και όταν σπούδαζα στο πανεπιστήμιο, ζούσα σε ένα μικρό διαμερισματάκι στις εστίες, το οποίο είχε κατσαρίδες μέσα, και κοιμόμουν πάνω σε ένα στρώμα που είχα μαζέψει από τα σκουπίδια. Επομένως, είχα στερηθεί πάρα πολλά πράγματα. Και όταν ξεκίνησα την πρώτη μου επιχείρηση στα 19 μου, μετά μόλις πέτυχε, ξεκίνησα να ταξιδεύω ακατάπαυστα. Γιατί τα είχα στερηθεί. Ποια ήταν η πρώτη σου επιχείρηση? Ήταν διαφημιστική πάλι, αλλά το αντικείμενο ήταν διαφορετικό. Ήταν η κειμενογραφία. Κειμενογράφος σε διαφημίσεις? Ναι. Πολύ ωραία. Okay. Έξυπνο. Πήγε καλά, έβγαλε χρήματα? Πήγε πάρα πολύ καλά. Έβγαλα το πρώτο μου εκατομμύριο όταν ήμουν 20 χρονών. Μπράβο σου! Και άμα γκουγκλάρετε το όνομά μου, θα με βγάλει το Forbes, το Huffington Post και άλλα πράγματα. Μπράβο σου, αγάπη μου γλυκιά. Μπράβο σου! Ευχαριστώ πολύ. Στο Forbes, ο τίτλος του άρθρου ήταν πώς αυτός ο 29χρονος έφτιαξε μια επιχείρηση του εκατομμυρίου μέσα από τη φοιτητική του εστία. Είσαι εκατομμυριούχος δηλαδή? Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Μόλις έχει χάσει το Bachelor το καλύτερο αγόρι, να ξέρουμε, να το χαιρόμαστε. Και τα έχει κάνει και μόνος του και είναι και κούκλος και μπράβο. Και εδώ και τι δουλειά έχεις? Μόλις γνώρισε ένα εκατομμυριούχο 19χρονο. Πες μου, μίλησε μου για το εδώ. Σας είπα ότι επειδή στερήθηκα πάρα πολλά πράγματα όταν ήμουν μικρότερος. Στερήθηκε στο modeling, δηλαδή. Ήθελες να γίνεις μοντέλο από μικρός και ήθελα δεν μπορούσες? Ήθελα να ασχοληθώ με το modeling. Είχα τρέλα. Έμπαινα μπροστά σε μια κάμερα όπου τα έβλεπα φωτογραφική μηχανή. Πήγαινα μπροστά και πόζαρα. Και είχα τρέλα με αυτό. Και όταν ήμουν τον πρώτο χρόνο στο πανεπιστήμιο, έβλεπα το Μαριάνο Ντιβάιο και σκεφτόμουν πόσο ωραία θα ήταν να έκανα κι εγώ αυτή τη ζωή μια μέρα. Έλα, εκατομμυριούχε μου, πιο κοντά. Κάτσε εκεί. Όχι, ένα τσουκού πιο κοντά. Προφίλ. Εκεί. Και απ' την άλλη. Να σου πω όμως, ουσιαστικά δεν το κάνεις τη διαυτομόντελη. Αφού γυρνάς όλο τον κόσμο και φωτογραφίζεις για το Instagram. Mm-hmm. Και 300.000 άνθρωποι σε παρακολουθούν και βγάζεις και λεφτά από αυτό. Σωστά. Και καλά λεφτά από ό,τι κατάλαβα. Και έχεις και το εκατομμύριο παραπάνω στην άκρη. Mm-hmm. Γιατί να έρθεις εδώ? Γιατί να έρθεις εδώ? Πολύ εύλογη ερώτηση.
Οι περισσότεροι έρχονται εδώ για να πάρουν followers, για να τους δουν οι γνωστοί στην τηλεόραση, για να έχουν κάτι να καφιούνται. Αλλά σωστό, σωστό. Πήγα στο GNTM. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν όμως είναι ότι η αξία αυτού του παιχνιδιού είναι η εμπειρία που αποκτάς και η γνώση δουλεύοντας με άτομα όπως εσάς και όλους τους εξαίρετους επαγγελματίες σε αυτήν την παραγωγή. Και εγώ γι' αυτό το λόγο έρχομαι. Έρχομαι για να μάθω. Ωραία, εσύ θα μπορούσες να αγοράσεις όλο το προϊόν, να κάνεις εσύ την παραγωγή. Γιατί είσαι πάρα πολύ επιτυχημένος για την ηλικία σου, ειδικά και αυτοδημιουργητός. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό που έχεις κάνει. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση τη δουλειά έχεις εδώ. Θα τα παρατήσεις όλα 6 μήνες, όσο διαρκεί τα γυρίσματα, 5 μήνες. Δουλεύουν χωρίς εμένα. Α, οκ. Γιατί μου πει εγώ ταξιδεύω. Τώρα, τι λέμε. Κάνω ταξίδια, αλλά όποτε θέλω. Δεν αναγκάζομαι να φύγω. Έτσι κι αλλιώς τώρα τι ταξίδια με το coronavirus έχουν γίνει όλα. Σωστά, οπότε ένα off μπορεί να το κάνει. Βάλε μαγιουδάκι. Έφυγα. 1 εκατομμύριο στα 19 του, παιδιά. Δηλαδή, τι λέμε τώρα. Παιδιά, όλοι οι νέοι εκατομμυριούχοι σου λέει αν δεν έχουν κερδίσει το πρώτο εκατομμύριο πριν τα 25, δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Είναι τσεκαρισμένο. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, κοίτα εμένα, είμαι 42. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει εκατομμυριούχο. Τελείωσε. Δεν έχω ξανακούσει πιο ωραίο story. Το ότι μπράβο. Φτωχό, έβαλε πείσμα, σπούδασε. Μπούμ. Θέλει πιο πολύ για τον Drake, μου κάνει. Πρέπει να υποφέρει λογικά. Δεν μου αρέσουν τα γένια με τα παιδιά, στο συγκεκριμένο παιδί. Πόζες. Wow. Ηρακλής. Αγύμναστος είσαι, ε. Ας τα να πάνε, η καραντίνα μας κατέστρεψε. Το εννοείς. Μας δουλεύεις τώρα. Ήμουν πιο κομμένος. Ευτυχώς που είσαι έτσι. Δόξα τω Θεώ για την καραντίνα. Εγώ που σε είδα λίγο κόπηκα τώρα. Τρώω πάρα πολύ πίτσα, τρελαίνομαι. Πίτσα και ταινία τα βράδια. Τρώσεις εσύ πίτσα. Σε συγχαίρω με τώρα. Άι, παράτα μας. Θα σε κόψω γι' αυτό. Θα ήθελα να μην έχεις γένεια. Όχι. Άντε, δηλαδή και εκατομμυριούχο στα 19 και τρως πίτσα και είσαι έτσι και στην καραντίνα και δεν είσαι πια τόσο κομμένος και εγώ πρέπει νομίζω να σου πω και ναι. Φίλος μας. Όχι ρε φίλε. Όλα για αυτά που είπες κόβεσαι. Ωραία, λοιπόν. Άκου να δεις τώρα. Το ότι είσαι ένα παιδί που μεγάλωσες χωρίς τίποτα σε κάτι στρώματα, στα πατώματα και στα 19 μέσα από πείσμα εκατομμυριούχος. Μπράβο, μαγιά. Το ότι συνεχίζεις και κάνεις τη ζωή των ονείρων μου. Δηλαδή, ταξιδεύεις, φωτογραφίζεσαι. Είναι σε πληρώνουν. Σε πληρώνει η δικιά σου η εταιρεία για να πας να βρεις, ας πούμε, το πελάτη. Και ο πελάτης δεν έχω κάτι καλύτερο, σε μισό. Πραγματικά, να ξέρεις, προσωπικά υπάρχει μίσος αυτή τη στιγμή από τη ζήλια μου. Έχω γίνει πράσινη. Αλλά έναν έχω μάθει να το λέω πάντα σε ανθρώπους που ξέρουν να παίρνουν τη ζωή έτσι, οπότε ναι. Ευχαριστώ πολύ. Εμένα σαν μοντέλο, θα σου πω σαν μοντέλο, πιο πολύ μου κάνει σαν τον Drake, σαν ένα σύγχρονο, όμορφο, νέο, δυνατό, κορμί, επιτυχημένο, καλλιτέχνη, τραγουδιστή κλπ, παρά σαν μοντέλο. Δηλαδή, αν θες πραγματικά να ασχοληθείς με τη μόδα, και είναι το όνειρό σου. Εγώ ευχαρίστω αλλάζω θέση. Έλα εσύ στη θέση που ασχολούμαι με τη μόδα να γίνω εγώ όχι νέος αλλά εκατομμυριούχος και να κάνω ταξίδια. Οπότε θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά έτσι όπως τα έχει φέρει τύχη, για μόδα δεν σε βλέπω. Λυπάμαι. Δεν κατάλαβα ακριβώς γιατί μου έδωσε νέο ο κύριος Κουλός. Στην αρχή μου φάνηκε αρκετά ικανοποιημένος και τον είχα περισσότερο στο να μου δώσει το ναι. Μάλλον δεν πίστηκε ότι μπορώ να το κάνω. Έχει απόλυτο δίκιο ο Δημήτρης, αλλά υπάρχει και αυτό το driving force που έχεις, που αυτό το influence που δημιουργείς και αυτή η διάσταση που δημιουργείς, του πάθους και της νίκης, με αφορά να την περάσεις σε όλα τα παιδιά, στο GNTM και σε όλο τον κόσμο που σε βλέπει. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ το μουσείς, το λέω πραγματικά, γιατί μου κάνει λίγο fashion victim, θα ήθελα πιο καθαρό και πρέπει και λίγο να στενέψουμε για να καταφέρουμε να μπούμε σε ρούχα. Αλλά σίγουρα σου αξίζει μια θέση στο bootcamp για να δούμε τι έχεις μόνο σου και αυτό που είσαι και αυτό που πρεσβεύεις με ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα. Και από μένα είναι ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Πώς θα δίνεις να πω ναι. Στάξε. Δεν είσαι το μοντέλο. Είσαι role model, προσάρεις τόση ώρα που σου μιλάνε όλοι. Έχεις το χέρι στη μέση, το έτσι έτσι. Πολύ σοβαρό, θα έπρεπε λίγο να χαλαρώσεις όλο αυτό το cool. Στυλάκι, να είσαι πιο cool.
Γιατί έχεις τέτοιο ότι έχεις αυτό το super macho, το οποίο λειτουργεί στο Instagram, αλλά όμως σε πιάσει ζεν στα χέρια της, σε βλέπω με μίνι φούστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Για όλα μπράβο. Μπορώ να το συγχαρητήσω. Όχι. Χορεύεται λόγω κορονοϊού. Μπορείς να μας στείλεις email αν θες. Και λεφτά μπορείς να πάρεις το γραφείο μου, να μιλήσεις με την Κρατικόνη. Θα πάμε διακοπές μετά, θα τελειώσουμε από εδώ. Πάμε όλοι μας διακοπές. Πού τέτοια τύχη. Να μας κανονίσεις ξενοδοχείο, αεροπλάνο, όλα αυτά, μην τυχόν πληρώσουμε τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να έρθω, σας το λέω από τώρα, έχω το shopping star, δύο παιδιά, δεν γίνεται. Δεν πειράζει, λείπει και θα λείπει, εμείς θα είμαστε. Εμείς θα έρθουμε. Θα τις κάνουμε βίντεο κλήσεις. Αναπάντητες κλήσεις, δεν τσιγώνω. Έλα, Βίκυ, εδώ είμαστε. Και θα τραγουδά, χάλια και από πίτσα. Φίνικες από πίτσα και τέτοια. Ευχαριστούμε. Στο κι εγώ πολύ. Έλα, γεια, ευχαριστούμε. Μπράβο. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πήρα 3 ναι, πέρασα. Θα ήθελα να έχω και το 4ο. Μου ξύνησε λίγο που δεν το πήρα τον κύριο Σκουλό. Αλλά παρόλα αυτά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, γιατί το αποτέλεσμα είναι ότι πέρασα και αυτό έχει σημασία.